Κύριος Κώστας Αμπατζάς είναι μέλος του πολιτικού κέντρου της Νέας Αριστεράς. Είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Στολάκη, κυρία Τσαμπάζη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Είστε καλά κύριε Αμπατζά. Ξεκουραστήκατε καθόλου? Στεναχωρημένοι για το αποτέλεσμα. Δεν σας το κρύβω. Δεν είναι και κάτι, εν πάση περιπτώσει, που μπορούμε να το κρύψουμε. Τι έφταιξε κύριε Αμπατζά? Και άλλο ήταν το αποτέλεσμα. Κύριε Αμπατζά, τι έφταιξε και δεν πετύχατε το στόχο? Θα σας πω το τι έφταιξε, θα το δούμε και θα το αναλύσουμε σε βάθος τις επόμενες μέρες. Θέλω να σημειώσω ότι το σημερινό αποτέλεσμα έχει πολλαπλά μηνύματα και για μας βεβαίως, αλλά συνολικά για το πολιτικό σκηνικό. Δεν μπορώ παρά να μην σχολιάσω και να μην καταδείξω με μελανάχρωματα την τεράστια αποχή, αφενός την άνοδο της ακροδεξιάς εφετέρου, τόσο στον ομαδικό χώρο όσο και πανευρωπαϊκά. Επίσης οφείλουμε να σημειώσουμε, να επισημάνουμε την αποδοκιμασία της κυβερνητικής πολιτικής του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας, ταυτόχρονα με την αδυναμία της μείζωνας αντιπολίτευσης να αναλάβει, να ανακτήσει ωφέλη, πολιτικά ωφέλη, που θα μεταφραζόταν και σε ποσοστά από αυτήν την αποδοκιμασία της κυβερνητικής πολιτικής που επιφύλαξε ο ελληνικός λαός στη χθεσινή εκλογική αναμέτρηση. Νομίζω αυτά τα τέσσερα στοιχεία δίνουν ένα στίγμα όσον αφορά τα καθημάς, κυρία Τσαμπάζη, και σε αυτό που με ρωτήσατε, αλλά και αρχικά που με ρωτήσατε αν είμαι καλά. Πράγματι, σήμερα είναι μια στενάχωρη ημέρα για μας, καθώς το σημερινό αποτέλεσμα δεν δικαίωσε τις προσδοκίες μας. Είχαμε θέσει ως στόχο να εκπροσωπηθούμε στην Ευρωβουλή. Αυτός ο στόχος δεν κατέστη εφικτό να τον πετύχουμε σήμερα, να τον πετύχουμε χθες με την εκλογική αναμέτρηση. Είναι γεγονός ότι τους 5 μήνες που λειτουργούσαμε ως κόμμα δεν καταφέραμε, και αυτό αποδείχτηκε και με το χθεσινό εκλογικό αποτέλεσμα, δεν καταφέραμε να απευθυνθούμε σε πλατιά κοινωνικά στρώματα. Δεν κατέστη εφικτό ο λόγος μας να φτάσει. Αυτό αφορά βέβαια και τεχνικές δυσκολίες που είχαμε, όπως ξεκινήσαμε ένα κόμμα από το μηδέν. Κάναμε μια φιλότιμη προσπάθεια, συγκινητική θα έλεγα. Ωστόσο, δεν καταφέραμε να φτάσουμε στις πλατιές λαϊκές μάζες που θα μας επέτρεπαν να πείσουμε περισσότερο κόσμο, και αυτή η μισή μονάδα που μας έλειψε χθες να την έχουμε κατακτήσει. Από εκεί και πέρα είναι και άλλα ζητήματα τα οποία στα όργανά μας το επόμενο χρονικό διάστημα θα τα αναλύσουμε σε βάθος. Τι είδους ζητήματα, κύριε Αμπατζά, είναι αυτά? Με συγχωρείτε κύριε Στολακή, τι είδους ζητήματα είναι αυτά? Νομίζω ζητήματα στρατηγικής, τακτικής, πολιτικής, απεύθυνσης, για να είμαι και πιο συγκεκριμένος, γιατί δεν θέλω να κρύβω τις σκέψεις μου, παρόλο που είναι πολύ νωρίς. Οι σχέσεις μας ίσως με την διακυβέρνηση, με την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ 15-19, που δεν αποσαφηνίστηκε, κάποιος κόσμος της αριστεράς δεν κατανόησε την κίνησή μας να αποχωρήσουμε από το κόμμα του κυρίου Κασελάκη. Δεν κατανόησε ίσως πράγματα που εμείς θέλαμε να περάσουμε, που εμείς πιστεύαμε ότι θα καταφέρουμε να τα περάσουμε, και δεν έγινε αυτό εφικτό, και γι' αυτό είχαμε και αυτό το αποτέλεσμα που σας λέω και πάλι δεν έλειψε πολύ, έλειψε λίγο. Ούτως ή άλλως ο στόχος ήταν πολύ συγκεκριμένος, να εκπροσωπηθούμε στην Ευρωβουλή, αυτό το είχαμε πει, και σε αυτή τη φάση δεν κατέστη αυτό εφικτό. Ωστόσο θέλω να πω ότι εμείς δεν σταματάμε εδώ. Είναι ένα κόμμα το οποίο είναι αριστερά. Αυτό ήταν το επόμενο. Στον χώρο της αριστεράς. Και μπορεί, το πιστεύω αυτό, το πιστεύω παρά την απογοήτευσή μας από το εκλογικό αποτέλεσμα, δεν σταματάει εδώ ο χρόνος. Θα έχουμε χρόνο μπροστά μας και ενώπιση των εθνικών εκλογών. Αυτό που θέλω να επισημάνω, κύριε Στολάκη, είναι ότι στο χώρο της κεντροαριστεράς, εμείς ξεκινούμε από θέση αριστερά, αλλά συνολικά στο χώρο της κεντροαριστεράς θα υπάρξουν εξελίξεις αργά ή γρήγορα. Εμείς λοιπόν εκεί έχουμε να συμβάλλουμε, να το πω έτσι. Έχουμε να παίξουμε ρόλο και να συμβάλλουμε στην αναδιάταξη αυτών των δυνάμεων, ώστε να μπορέσει αυτός ο χώρος να συγκροτήσει επιτέλους ένα πραγματικά εναλλακτικό, στιβαρό σχέδιο απέναντι στην κυριαρχία
του Κυριάκου Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Άρα, από αυτό που λέτε, κύριε Αμπατζά, να αντιληφθώ ότι στα καλέσματα που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα προς τους πολίτες του προοδευτικού αυτού χώρου, της αριστεράς αλλά και της κεντροαριστεράς, εσείς θα απαντήσετε θετικά? Έχουμε απαντήσει ήδη ότι μας ενδιαφέρει ο χώρος, η αναδιάταξή του, από τις θέσεις από τις οποίες ακινούμε, και είμαστε ακριβώς ανοιχτοί στο να συζητήσουμε και να συμβάλλουμε. Είμαι βέβαιος, και θέλω να με ειλικρινίσω εδώ, ότι η εκπροσώπησή μας στην Ευρωβουλή θα μας έδινε περισσότερη δύναμη και περισσότερη θεσμική θωράκιση να συμβάλλουμε θετικότερα σε αυτή τη διαδικασία. Είμαι βέβαιος όμως επίσης και ταυτόχρονα ότι μπορούμε να το κάνουμε, έχουμε και την εμπειρία και τα στελέχη και τις θέσεις και τις επεξεργασίες να είμαστε το ίδιο αποτελεσματικοί. Κυρία Μπατζά, θα Ναι. Σας ακούω. Ναι, θα καθόσασταν και πάλι στο ίδιο τραπέζι με τον κύριο Κασελάκη? Και υπάρχει, ας πούμε, ένα ενδεχόμενο συνεργασίας την επόμενη μέρα? Κοιτάξτε, έχουμε ήδη πει ότι η πορεία που πήρε ο κύριος Κασελάκης από την ανάλυση της ηγεσίας και μετά έχει πάρει ένα διαζύγιο με το χώρο της αριστεράς. Αυτό έδειξε και ο τρόπος που πολιτεύτηκε κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου των ευρωεκλογών. Έχουμε κάνει τις αναλύσεις μας, έχουμε κάνει την κριτική μας και, εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να συσχετήσω και δεν πρέπει να συσχετήσουμε συνολικά, και εδώ έχει μια σημασία, να συσχετήσουμε με τα πρόσωπα. Δηλαδή με τον κύριο Κασελάκη, με τον κύριο Μουλάκη. Μα όταν λέμε κύριο Κασελάκη, εννοούμε τον ΣΥΡΙΖΑ, αφού είναι πρόεδρος. Εγώ αυτό εννοώ. Εννοούμε και με τον ΣΥΡΙΖΑ, αφού είναι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ έλεγα πριν ότι οι διεργασίες, είτε το θέλουμε, είτε δεν το θέλουμε, είτε το επιθυμούμε, είτε δεν το επιθυμούμε, είτε θέλουμε να συμβάλλουμε σε αυτές, είτε να τις υποδαβλήσουμε, θα υπάρξουν. Γιατί υπάρχει πολιτική ανάγκη, κυρία Τσαμπάζη, για να υπάρξουν αυτές οι διεργασίες. Δεν μπορεί ο χώρος της κεντροαριστεράς, της αριστεράς και στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη να παραμένει σε αυτή την κακή κατάσταση εσαΐ. Αυτό θα... Ναι, απλά για να υπάρχει μια... Τώρα, από εκεί και πέρα θεωρώ ότι η ηγεσία, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη και, εν πάση περιπτώσει, επειδή δεν θέλω να αποφύγω το ερώτημα, θεωρώ ότι η ηγεσία και ο τρόπος με τον οποίο ηγείται ο κ. Κασελάκης δεν συμβάλλει σε αυτή τη διαδικασία που περιγράφω πριν. Ναι, βέβαια, για να μπορεί να υπάρξει, να ξεκινήσει μια συζήτηση, να υπάρξει μια βάση, θα πρέπει κάποιος ή κάποιοι, μια ομάδα ανθρώπων, να απευθύνουν ένα κάλεσμα, να πάρουν την πρωτοβουλία και κάποιοι να το αποδεχτούν, κύριε Μπατζά. Εσείς ποιος θεωρείτε, ποια είναι η θέση της νέας αριστεράς, στην πλευρά που θα αποδεχθούν κάποιο κάλεσμα ή στην πλευρά αυτών που θα καλέσουν? Υπάρχουν δυναμικές εξελίξεις, υπάρχουν δυναμικές και στις διεργασίες. Εμείς νομίζω ότι και στο προηγούμενο διάστημα εντός της Βουλής πήραμε πρωτοβουλίες ενωτικές, αλλά και αποδεχτήκαμε πρωτοβουλίες ενωτικές, κύριε Στολάκη. Θα σας θυμίσω ενδεικτικά τη διαδικασία με την πρόταση Μομφής, την οποία... Κατέθεσε το Πασόκ, αλλά στηρίξατε και εσείς, ναι. Υποβάλαμε και δεν υποστηρίχθηκε από τις άλλες πολιτικές δυνάμεις, αλλά όταν ήρθε η διαδικασία αυτή να πάρει πρωτοβουλία, μάλιστα, από άλλη πολιτική δύναμη, προκειμένου από το ΠΑΣΟΚ, την υποστήριξαμε. Έτσι. Αυτό είναι ένα ενδεικτικό παράδειγμα και είναι και ενδεικτικό στην πράξη το πώς πολιτεύτηκε η Νέα Αριστερά αυτούς τους λίγους μήνες που υφίσταται ως ξεχωριστός πολιτικός φορέας. Μάλιστα. Κυρία Μπατζά, καλή δύναμη λοιπόν για την επόμενη μέρα. Πάρτε μια ανάσα, όπως και όλα τα στελέχη των κομμάτων, γιατί πραγματικά νομίζουμε ότι σε όλα τα κόμματα υπάρχει πολλή δουλειά για την επόμενη μέρα. Γιατί αυτή η αποχή. Το μήνυμα των εκλογών. Αυτή η αποχή, κύριε Μπατζά, δείχνει ότι το πολιτικό σύστημα δεν πείθει. Δεν πείθει ούτε καν να μας οδηγήσει στις κάλπες. Δεν θα διαφωνήσω καθόλου με εσάς. Γι' αυτό λοιπόν είπα και στην αρχή, λέω και τώρα, ότι πρέπει να σκύψουμε το κεφάλι, να βρούμε ακριβώς γιατί αυτή η τόσο μεγάλη αποχή, που είναι και τα πρώτα στοιχεία, γιατί αυτή η άνοδος της ακροδεξιάς, γιατί αυτή η στροφή του ελληνικού λαού στην απαξίωση της πολιτικής. Και τότε, αφού κάνουμε και τις αναλύσεις, αφού βρούμε και το τι φταίει, να δώσουμε και τις κατάλληλες και πιστικές πια απαντήσεις, κύριε Στολάκη.
Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα.